γίνεται παιδιά, Wrestling News εδώ, είμαι ο Reaper και σήμερα σας φέρνω το review του Monday Night Raw Φυσικά το ρο πριν το Elimination Chamber, το τελευταίο, αυτή της εβδομάδας που έγινε στις 25 του μηνός Τελειώνουμε το Μάιο, το Elimination Chamber είναι το φυσικά τελευταίο pay-per-view για αυτόν τον μήνα Μετά έχουμε το Money in the Bank, αυτό το ρο ήταν λίγο χειρότερο από το προηγούμενο, δεν ήταν όμω κακό επεισόδιο, θα το έλεγα. Μέτρο προ καλό επεισόδιο. Είδαμε κάποιε αρκετά ωραίε στιγμέ και ένα διαφορετικό από το σύνθεστε. τελείωμα. Α περάσουμε τώρα όμω στο opening segment που θα έλεγα πω έχουμε συνηθίσει τον τελευταίο καιρό στα περισσότερα, αν όχι σε όλα τα opening segments, να έχουμε την authority φυσικά με τον WWE World Heavyweight Champion Seth Rollins. Έτσι λοιπόν, ο Triple H, Stephanie McMahon, ο Kane, JJ Security και ο Seth Rollins εμφανίζονται στο ring. Ο Mr. Bank, ο πρώην Mr. Man the Bank για την ακρίβεια και νυν Champion, παίρνει τον λόγο και μα λέει πω ναι, μένω την Ambrose έκανε κάτι έξυπνο την περασμένη εβδομάδα έτσι ώστε να μπει σε title shot opportunity, όμω δεν είναι άξιο για να αντιμετωπίσει τον Seth Rollins. Ο Triple H τόνισε πω ο Lunatic Fringe πρέπει να υπογράψει ε, ένα συμβόλαιο έτσι ώστε να επισημοποιήσει την αναμέτρηση με τον Seth Rollins για τη ζώνη στο Elimination Chamber, αλλιώ δεν θα λάβει τον αγώνα. Φυσικά ο, ο Dean Ambrose εμφανίζεται και λέει πως το να υπογράψει ένα συμβόλαιο δεν συγκρίνεται με αυτό που κατάφερε να κάνει την περασμένη εβδομάδα και είναι χαρά του να υπογράψει συμβόλαιο και να συνεχίσει ε, να χτυπάει τον Seth Rollins ακόμα και στο Ελμίνος Τσέμπερ. Τελικά, αφού δέχεται πρόκληση να κατέβει στο ρίγμα με όλη την authority, το κάνει όμως έχει έναν άσο το μανίκι του, αυτός ο είναι ο Roman Reigns ο οποίος Βρίσκεται στο πλευρό του για να αντιμετωπίσει την οθόνη μαζί του και τελικά η Στέφανη ακόμα να ανακοινώνει τον πρώτο αγώνα της βραδιάς. Και περιέργως όχι το main event. Kane και Seth Rollins εναντίον Dean Ambrose και Roman Reigns. Πραγματικά περίμενα αυτό να είναι το main event. Συνήθως στα RAW έτσι γίνεται. Έχουμε ένα opening segment στο οποίο opening segment ανακοινώνεται το main event. Και, ε, και συνήθως είναι και ένα tag match για να αναπτυχθούν ίσως ή πολλαπλά feud μαζί ή ένα feud ε, όσο περισσότερο γίνεται από έναν αγώνα. Και όχι μόνο φυσικά σε Raw, και σε SmackDown αρκετά συχνά. Όμω εδώ έχουμε την διαφοροποίηση, θα λέγαμε, και την εξαίρεση των κανόνα. Άγραφο κανόνα. Και έχουμε αυτό το match opening. Καλό αγώνα, δεν ήταν άσχημο. Ε, ο Roman Reigns φυσικά μαζί με τον Dean Αμπρουζ είναι πάρα πολύ καλή η σχέση του και το έχουν δείξει ειδικότερα από τότε που ανακοινώθηκε το Fatal 4 Way για το περασμένο pay-per-view. Τελικά δεν καταφέρνει ο Seth Rollins μαζί με τον Kane αλλά και την JJ Security που είναι φυσικά πάντα στο πλευρό του Seth Rollins Δεν καταφέρνει λοιπόν ο WWE World Witch Champion να πάρει την νίκη Μάλιστα όχι μόνο αυτό, χάνει κιόλα ο, ο ίδιος δεν τα έχετε το πει από τον Dean Ambrose Και αυτό μας φέρνει σε δύο ή τρεις νίκες του Dean Ambrose επί, το... επί του Seth Rollins τον τελευταίο μήνα πήρε μία νίκη πριν το payback. Όπου φυσικά αυτή τον έβαλε και στο Fatal 4-way για την τελική Zone. Εκεί έχασε τώρα, κέρδισε κι άλλον αγώνα και πηγαίνει ε, και πετυχαίνει άλλο ένα πίν στο τελευταίο όρο πριν το Elimination Chamber. Οπότε το momentum του είναι σίγουρα με τον Dean Ambrose τουλάχιστον τη συγκεκριμένη στιγμή του show. Γιατί έχουμε εξέλιξη φυσικά σε αυτό το feud και θα τη δούμε αργότερα και στο συγκεκριμένο review. Στο πρώτο μάτσο όμω να κάνει faces. Συνεχίζουμε τώρα και έχουμε ένα one on one match με δύο από τους έξι παλαιστές που θα αγωνιστούν μέσα στο Elimination Chamber για την Intercontinental Zone, τη Vacant Intercontinental Zone. Ο Ρούσεφ αντιμετωπίζει τον Art Truth. Ο Ρούσεφ ο οποίος είχε ένα πολύ μεγάλο σε διάρκεια feud ενάντια στον John Cena, τελικά από αυτό βγήκε χαμένος. Εδώ όμω στην αναμέτρηση με τον Art Truth, η οποία δεν ήταν και τίποτα ιδιαίτερο, προβλεπόμενο θα έλεγα το αποτέλεσμα, ο Art Truth χάνει ε, και ο Ρούσεφ παίρνει την νίκη με χαρακτηριστική ευκολία. Τα bout μάλιστα από τον Truth. Μετά από τον αγώνα, ο Ρούσεφ παίρνει το μικρόφωνο, παρακαλάει τη Λάνα να εμφανιστεί στο ring. Αυτή όντω το κάνει και ο Ρούσεφ πραγματικά σε αυτό το segment φάνηκε μετανιωμένο και έδωσε το χέρι του στη Λάνα, ζήτησε συγγνώμη και είπε πω ε, είναι ώρα ξανά να γυρίσουν, να ενωθούν και να συνεχίσουν μια πολύ καλή πορεία στο WWE. Η Λάνα φάνηκε να δέχεται στην αρχή, έδωσε το χέρι τη στο Ρούσεφ, αγκαλιάστηκαν κιόλα. Όμω μετά από λίγο, εξαιτία κάποιων πραγμάτων ε, που είπε ο Ρούσεφ και προφανώ ήταν προσβλητικά για τη Λάνα, τη είπε να ζητήσει συγγνώμη και να παραδεχτεί ότι έκανε λάθο. Αυτή φυσικά δεν το έκανε γιατί θεωρεί πω δεν έκανε κανένα λάθο. Τη μίλησε λίγο άσχημα πάλι και αυτή ε, γύρισε στον Τόλβι Ζιγκλίρο, ο εμφανίστηκε στο stage για, την, για να την υποδεχθεί. Συγγνώμη. Τελικά, Ρούσεφ Λάνα δεν θα έχουμε επανασύνδεση, τουλάχιστον όχι σε αυτό το Monday Night Raw. Οτιδήποτε μπορεί να γίνει στο Elimination Chamber συνεχίζεται και το feud με Ziggler και Rusev. Μετά έχουμε άλλου δύο παλαιστέ από το Elimination Chamber για την Intercontinental Zone να βρίσκονται αντιμέτωποι. Είναι ο Ryback και ο Bad News Barrett, ο King Barrett, ο οποίο χρειάζεται μία νίκη οπωσδήποτε. Το τελευταίο καιρό, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι τόσο στα πάνω του. Έχει χάσει από τον Neville αρκετέ φορέ. Και τι φορέ που έχει κερδίσει δεν είναι τόσο δίκαια, είτε ήταν τραυματία ο Νέβιλ και είχε κάποιο distraction από κάποιον άλλον. Και ε, γενικότερα οι νίκε του δεν είναι τόσο άξιε νίκε, θα μπορούσαμε να πούμε. Εδώ με το Ryback ήταν μια ευκαιρία σίγουρα να πάρει momentum για το Elimination Chamber, όμω ούτε εδώ τα κατάφερε. Δυστυχώ, ε, για αυτόν τουλάχιστον, έχασα από το Ryback με το Shell Shock, finisher κανονικά. Ο Big Guy κατάφερε και πήρε τη νίκη. Έρχεται μάλιστα από μία ήττα ενάντια στον Σέμους στο περασμένο Monday Night Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε πω πως και ο Big Guy χρειαζόταν αυτή την νίκη και αυτό αντίθετα με τον Μπάρετ κατάφερε να την πετύχει. Στοχεύει τώρα στην Intercontinental Zone και το έκανε ξεκάθαρο μετά την ολοκλήρωση του αγώνα αφού. Σε όλους τους αγώνες που μέλη του Elimination Chamber Intercontinental Championship Match ήταν ε, εκεί και έκαναν participate ήταν στη μένη φυσικά όπως βλέπουμε εδώ στην εικόνα και ο Ryback δεν στέρισε την στιγμή να πάει να κοιτάξει την Deccan Zone και να κάνει το statement πως θέλει σίγουρα να την κατακτήσει για πρώτη φορά στην καριέρα του. Το επόμενο match πάλι είναι one-on-one, όμω αυτή τη φορά τα δύο άτομα δεν είναι στο Elimination Chamber. Παρόλο που εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε και ο Stardust αλλά και ο Neville που είναι αντιμέτωποι σε αυτόν τον αγώνα να βρίσκονται στο Chamber, όμω ε, ο Neville τουλάχιστον έχει κάτι άλλο να κάνει σε αυτό το show. Ο αγώνα δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο, δυστυχώ ο Stardust ξαναλέω τώρα τελευταία γυρνάει σε Τζόμπερ, γίνεται ο επόμενο Ζακ Ράιντερ. Ακόμη και ο Ζακ Ράιντερ είχε καλύτερη μεταχείριση σε αυτό το show από τον Stardust. Φανταστείτε, θα δούμε σε λίγο τι εννοώ. Κερδίζει ο Νέβιλ σε ένα ψηλό αδιάφορο match με Red Daro. Οι δυο του μπορούν να δώσουν ένα καλό match. Θέλω να του δω όταν ο Νέβιλ δεν πουλάει τόσο τραυματισμό στο πόδι. Ο Stardust δεν είναι τόσο Τζόμπερ όσο τον τελευταίο καιρό και έχουν ένα καλό match. Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, ο Νέβιλ δέχεται επίθεση από τον Μποντάλλα, ο οποίο ήταν special guest στο commentary και θα αντιμετωπίσει τον Neville στο Elimination Chamber. Μου αρέσει το feud, πιστεύω ότι είναι έξυπνο. Δεν έχει τόσο καλό build-up, ούτε ίσω δούμε τόσο καλό αγώνα, αλλά είναι έξυπνο το match για το Chamber, διότι ο Neville κέρδισε την NXT ζώνη από τον Bo Dallas και είναι ωραίο τώρα που ανέβηκε ο Neville, ενώ ο Dallas είχε ανέβει αρκετό καιρό, να ε, τους δούμε σε ένα pay-per-view αντιμέτωπους, νομίζω κιόλας ότι δεν θα είναι το kick-off του EC, αλλά θα είναι στο κανονικό show, οπότε για να δούμε τι μπορούν να μας προσφέρουν οι δυο τους. Συνεχίζουμε όμως στο Monday Night Raw με τον αγώνα του Seamus ενάντια στον Dolph Ziggler, the Celtic Warrior εναντίον Show-Off. Καλό ματσάκι, δεν ήταν άσχημο, το βλέπουμε για τρίτη ή τέταρτη φορά τον ε, τελευταίο καιρό, και φυσικά έχουμε δει και του δύο αντιμέτωπου στα δύο περασμένα pay per views. Θα είναι πάλι αντιμέτωποι στο Elimination Chamber, όμω αυτή τη φορά θα έχουν και άλλα τέσσερα άτομα μαζί του, γιατί είναι και αυτοί στο Intercontinental Elimination Chamber Title Match. Και φυσικά για την IC Zone δεν ε, έχουμε άλλα μέλη. Αυτοί εδώ ολοκληρώνουν το cast του συγκεκριμένου match. Και δώσανε, πιστεύω, από αυτού του αγώνε που είδαμε μέχρι τώρα τον καλύτερο. Δεν ήταν match που είχε ως σκοπό να τελειώσει, το ήξερα από την αρχή, ούτε ο Σέιμους θα κέρδιζε τον Ζίγκλερ, ούτε αντίστοιχα ο Ζίγκλερ τον Σέιμους. Τελείωσε το φιούντ του με μια ισοπαλία θα μπορούσαμε να πούμε και ίσως δούμε κάποια πράγματα στο Elimination Chamber, αλλά δεν ε, πίστεψα ποτέ κατά τη διάρκεια του αγώνα θα δούμε κλείνα αποτέλεσμα και όντως έτσι έγινε. Ο Ρούσεφ εμφανίστηκε, έκανε distract τον Dolph Ziggler, ο οποίος είχε λίγο πιο πριν κάνει ένα super kick στον Σέιμους το οποίο τον πέταξε έξω από το ring και αφού τον έκανε Distract, ο Celtic Warrior κατάφερε να πάρει την νίκη. Ε, πήρε την νίκη, ε, που είπα πριν ότι δεν θα νικήσει κανεί τον άλλον, εννοούσα clean προφανώ. Πήρε την νίκη, αλλά ήταν με Distraction. Ο Ρούσεφ, μετά από αυτό, και αφού ο Σέιμου φυσικά έχει αποχωρήσει από το ring, κάνει το ε, submission του, τη χαρακτηριστική του κίνηση στον Ziggler. Η Lana εμφανίζεται, αντικρίζει το θέαμα και ο Ρούσεφ ξεκάθαρα δείχνει πως ο Ζίγκλερ θα το πληρώσει ε, και η Λάνα δεν θα είναι πια ε, τόσο χαρούμενη που άφησε τον Ρούσεφ και πήγε στον Ζίγκλερ θα μπορούσαμε να πούμε μάλιστα είδαμε τον Ρούσεφ να φωνάσει τη Λάνα Kiss Him Now και περιμένω να δω πολλά περισσότερα τώρα στο Elimination Chamber θα είναι ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει μεταξύ αυτών των δύο κάτι όμως που με ανησυχεί είναι ότι ο Ρούσεφ τραυματίστηκε στα γυρίσματα του SmackDown Σύμφωνα με την επίσημη στο σελίδα του www.www.com δεν είμαι σίγουρο αν ε, μπορεί να αγωνιστεί στο Elimination Chamber. Οπότε γι' αυτό θα μιλήσω περισσότερο στα predictions, που φαντάζομαι θα ανέβουν ε, Κυριακή. Ε, τώρα πότε ακριβώ δεν ξέρω, όμω θα προσπαθήσω να ανεβάσω predictions. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί με το Rusev αν θα αγωνιστεί ή όχι. Λογικά θα μάθουμε ε, κάποιε ώρε πριν το PPV, και ε, αυτό κιόλα θα έχει μεγάλη σημασία στην εξέλιξη φαντάζομαι του Elimination Chamber. Αυτά όμω για το συγκεκριμένο αγώνα και φυσικά για την επίθεση του Ρούσεφ και την εκδίκηση τα λέγαμε. Γιατί την πρώτη φορά που είδαμε τον Ρούσεφ να αγωνίζεται, ο Ζίγκλερ πήρε κάπω τα λέγαμε τη χαρά και το momentum. Γιατί φίλησε τη Λάνα και πήγε μαζί του. Μετά φύγανε από το stage. Μετά όμω, όταν ο Ζίγκλερ είχε μάτσο, ο Ρούσεφ πήρε πίσω το momentum και ήρθαν πάλι σε ισοβαθμία ίσως ο Ρούσεφ πέρασε γιατί έβγαλε knockout και εκτός μάχης τον Τόλφ Ζίγκλερ μετά βέβαια από μάτς. Το έκανε όμως και είναι ο πρώτος που το κάνει στην συγκεκριμένη αντιπαλότητα και παίρνει και εκδίκηση για το ζιγ-ζακ που είχε δεχτεί στο Monday Night Raw οπότε θα δούμε τι θα συμβεί εδώ όμως ας περάσουμε στην επόμενη σκηνή του Monday Night Raw όπου ναι πολύ καλά βλέπετε στην εικόνα έχουμε τον Ζακ Ράιντερ να αγωνίζεται ενάντια στον Τζον Σίνα και μάλιστα με την United States Championship να βρίσκεται υπό διεκδίκηση. Και αυτό φυσικά συνέβη γιατί ήμασταν στην πόλη του Ζακ Ράιντερ και ήταν μια σίγουρα πολύ έξυπνη ιδέα από τον WWE να τον βάλει να αγωνιστεί, ειδικά έναντι στον Τζον Σίνα που ξέρουμε ότι δεν θα ρίξει το Ράιντερ, αλλά μετά τον αγώνα κιόλα ε, θα του δώσει τα συγχαρητήρια που όντω έτσι έγινε. Φυσικά ο Zack Ράιντερ δεν κέρδισε, ο αγώνα δεν ήταν τόσο καλό. Γενικότερα δεν βλέπουμε του αγώνε του Ζακ Ράιντερ να παίρνουν καθόλου, μα καθόλου μεγάλη διάρκεια εδώ με τον John Cena ίσως πήρε περισσότερο από ένα συγκεκριμένο Rider Match αλλά και πάλι δεν ήταν τίποτα το ιδιαίτερο. Αυτό που με εντυπωσίασε στο match ήταν το 450 Plus από τον Zack Ryder το οποίο τελικά πέτυχε μετά ήρθε το AA και πήρε την νίκη ο John Cena ωστόσο δεν περίμενα να δω ένα 450 Plus από τον Zack Ryder. Παίρνει την νίκη ο Cena, μένει champion και υψώνει τα χέρια του ητημένου όμως μετά τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά για τον John Cena γιατί ο Kevin Owens ο NXT πρωταθλητής και ο επόμενος αντίπαλος του John Cena σε Pay Per View, φυσικά το Elimination Chamber, εμφανίζεται και του κάνει άλλο ένα Powerbomb, που σημαίνει ότι συνεχίζει να βρίσκεται πάνω από τον Cena και να κάνει ξεκάθαρο το στόχο του να γίνει κι αυτός επίσημα ένας από τους πιο γνωστούς ε, παλαιστές του WWE. Έχει βάλει στόχο ίσως τον ε, The Man To Beat, όπως λέει και ο John Cena συνεχώς και θα δούμε αν μπορεί να τα καταφέρει στο Elimination Chamber. Έχει πει πολλά, έχει κάνει αρκετό τραστοκ, ο Kevin Owens. Ο John Cena είπε πριν τον αγώνα του με τον Ryder πως θα πρέπει να αποδείξει τι αξίζει το Elimination Chamber. Θα το κάνει δεν θα το κάνει θα δούμε όσον ούπο γιατί είναι την ερχόμενη Κυριακή το Pay-Per-View. Έπειτα έχουμε ένα αντίβασμα στο που η ταμίνα Snuka αντιμετωπίζει την Paige και μάλιστα καταφέρνει και παίρνει την νίκη ενάντια στη Βρετανίδα φυσικά με τη βοήθεια της Naomi. Special guest στο commentary ήταν η Divas πρωταθλήτρια Νίκη Μπέλα μαζί με την αδερφή τη Μπρι Μπέλα, τη δίδυμη αδερφή τη μάλιστα. Και μετά την ολοκλήρωση του match, όταν η Ταμίνα και η Ναϊόμ επιτέθηκαν στην Page, δεν έκανε κάποιο interfere, όμω ύψωσε την Divas ζώνη ψηλά. Και φυσικά είναι η πρωταθλήτρια, δεν τη δίνουν τόσο σημασία. Και για να δούμε αν θα καταφέρει να υπερασπιστεί τη ζώνη τη στο Elimination Chamber και στο Triple Threat Match μάλιστα που θα αγωνιστεί. Περιμένω να δω αυτόν τον αγώνα, πιστεύω δεν θα είναι καθόλου άσχημο. Δεν έχουμε όμω μόνο το Divas Championship Match, μόνο το IC Championship Match και το WWE World Heavyweight. Έχουμε και αυτό για τι Tag Team Championships. Και αυτέ αφορούσε ο επόμενο αγώνα βραδιά όπου είδαμε ένα 10 on 3 Handicap Match. Οι New Day, ο Xavier Woods, ο Kof Kingston και ο Big E αντιμετώπισαν όλους τους αντιπάλους τους στο Elimination Chamber. Τέσσερα και Cesaro Prime Time Players Καλίστο και Συγκάρα Λούτσα Ντράγκον φυσικά, Ascension αλλά και Λος Ματαντόρες. Τελικά ο αγώνας δεν ολοκληρώθηκε όπως άλλωστε και περίμενα. Η New Day δεν κατάφερε να αποδείξει ότι όλη η αντιπαλή είναι άχρηστη όπως τους χαρακτήρισε σε ένα μικρό πρόμο πριν τον αγώνα. Αλλά τελειώνει το μάζ με τους Qualification. Ναι μεν κερδίζει η New Day αλλά τρώει αρκετό ξύλο μετά. Ε, γενικότερα ξεκίνησε ένα τεράστιο tag team brawl με του πάντε να βαράνε του πάντε. Είχαμε κάποιε ωραίε κινήσει από του στην Κάρα. Είδαμε κάποια high flying stuff. Ακόμα και ο Λο έκανα κάποια springboard ε, dives έξω από το ring. Και όμω στο τέλο έχουμε του ε, Tyson και Σεζάρο να παίρνουν το πάνω χέρι διότι αποτελείωσαν ε, τα περισσότερα από τα μέλη τη New Day και έμειναν οι μόνοι tag team όρθια σε αυτό το segment του Monday Night Raw. Για να δούμε αν θα καταφέρουν αυτοί να είναι οι επόμενοι tag team champions και να ανακτήσουν και όλες τις tag team zones που έχασαν λίγο ε, καιρό πριν από την New Day. Main event segment όμως τώρα έχουμε ξανά την authority. Ξανά τα ίδια μέλη που είχαμε στο opening segment και στο τελευταίο segment το main event του Monday Night Raw. Έχουν όμως μεσολαβήσει κάποια πράγματα που δεν έχω αναφέρει γιατί ήταν σε backstage segments. Ο Seth Rollins φρόντισε να στήσει μια πλεκτάνη ενάντια στον Dean Ambrose έτσι ώστε ο δεύτερος να μην είναι ικανός να υπογράψει το συμβόλαιο και έτσι να χάσει την ευκαιρία του να αγωνιστεί με τον Seth Rollins για την Territory World Heavyweight Championship στο Elimination Chamber. Έτσι λοιπόν, ο Dean Ambrose είναι φυλακή αυτή τη στιγμή και καλά στο Monday Night Raw επειδή χτύπησε έναν κάμεραμαν την ώρα ενός brawl ενάντια στον Joy Mercury και τον Jamie Noble backstage. Δεν ε, κατάφερε ο Dean Ambrose να βρει άλοθη, όμως Βρήκε τον φίλο του Roman Reigns, ο οποίος την ώρα που εκείνος δεν ήταν στο show, γιατί περίπου λίγο μετά από το tag team match συλλήφθηκε, έγινε η σύλληψη, όμως ο Roman Reigns εμφανίζεται, επιτίθεται σε όλη την authority, φυσικά δεν καταφέρνει να τους ε, κάνει και πολύ ζημιά γιατί ήταν περισσότεροι. Τον έβγαλαν εκτό μάχη, όμω ο Ρένης χαμογελούσε και χαμογελούσε επειδή ήταν όλο αυτό το δικό του κόλπο, αυτού και του Ντινάμπροου, για να ε, δώσουν την ευκαιρία στον Ambrose να αγωνιστεί για τη ζώνη. Τελικά, η Λούνατικ Φρίντζ εμφανίζεται και μάλιστα με ένα ε, αστυνομικό όχημα, με το ίδιο που έφυγε ε, από την αρένα. Εμφανίζεται λοιπόν δημένο ω αστυνομικό κιόλα και επιτίθεται στην authority και κυρίω στόχο του ήταν ο Seth Rollins. Καταφέρε λοιπόν μαζί με τον Roman Reigns να διαλύσει όλη την authority την JJ Security. Είδαμε ένα τρομερό double spear από τον Reigns. Φυσικά τον Kane, ο οποίο δέχτηκε και αυτό αρκετά χτυπήματα και μάλιστα τον αποτελεί ο Dinamaru με τον Dirty Dinge. Και τον Seth Rollins, ο οποίο θα λέγαμε τη γλίτωσε λίγο, δεν δέχτηκε κάποιο finisher από κανέναν από του δύο. Τελικά ο Roman Reigns δίνει το συμβόλαιο στον Dean Ambrose το οποίο είχε ρίξει ο Seth Rollins λίγο πιο πριν μέσα στο ring. Αυτό το υπογράφει και ο αγώνα πλέον έχει επισημοποιηθεί Dean Ambrose εναντίον Seth Rollins. WWE World Championship on the line. Elimination Chamber, λογικά φαίνεται το main event. Καλό τελείωμα. Ε, πιστεύω κάτι διαφορετικό. Δηλαδή είδαμε το tag match στην αρχή και ένα segment στο τέλο που φυσικά όλα αυτά μαζί με κάποιο backstage segments συνδεόντουσαν για να μας οδηγήσει στο main event λογικά του ερχόμενο pay-per-view. Δεν είδαμε κακό ρο, μέτριο καλό επεισόδιο όπως είπα, θα ήθελα λίγο καλύτερους αγώνες. Θα έλεγα πως το match of the night ήταν το tag team match που ξεκίνησε το Monday Night Raw, δηλαδή Dean Ambrose και Roman Reigns εναντίον Kane και Seth Rollins. Και ε, δυστυχώς δεν είδαμε και κάποιους άλλους το να ολοκληρώνονται όπως θα έπρεπε κτλ κτλ. Περιμένω όμως τώρα ένα πολύ καλό Elimination Chamber ανυπομονώ να δω το PPV γιατί ε, φυσικά είναι Elimination Chamber αλλά έχουμε ένα πολλά υποσχόμενο Match Card και ε, πιστεύω σίγουρα μπορεί να αποδώσει. Δεν νομίζω πως θα περάσει τη WrestleMania αλλά και πάλι μπορεί να γίνει το δεύτερο καλύτερο PPV και να περάσει το Payback το οποίο δεν ήταν καθόλου άσχημο Payback. Αυτά λοιπόν από μένα για αυτό το Monday Night Raw Review. Άργησε λίγο το βίντεο να ανέβει. Ανεβαίνει σήμερα Σάββατο επειδή είχα ένα θέμα με το πληκτρολόγιο του κύριου υπολογιστή μου. Όμω ε, τα πράγματα έφτιαξαν και φυσικά ήμουν ικανό να κάνω το συγκεκριμένο βίντεο που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Στο οποίο δεν πρέπει να ξεχάσετε να αφήσετε ένα like, εάν σα άρεσε, δείξτε τη στήριξή σα και επίση οπωσδήποτε θα έλεγα εγώ comment. Ποιο match από το Monday Night Raw σας άρεσε περισσότερο, πώς σας φάνηκε αυτό που έγινε μεταξύ Seth Rollins και την Ambrose καθόλου τη διάρκεια του επεισοδίου και φυσικά ποιο μάτς περιμένετε πώς και πώς να δείτε εσείς από το Elimination Chamber Match Card που ξέρουμε μέχρι τώρα, αφήστε το από κάτω στα σχόλια. Ίσως κάποια ερώτηση που έχετε να μου κάνετε και ε, οτιδήποτε άλλο φυσικά έχετε εσείς στο μυαλό σας, project από κάτω στα comments. Μην ξεχάσετε πως στο description όπως πάντα άλλωστε θα έχω το link για το nxopain.gr για καθημερινή WWE ενημέρωση εκεί μπορείτε να μάθετε και ποιο ήταν ο ο το από τον Τινάμπρος. Και ε, φυσικά να δείτε και οδηγό για το Elimination Chamber. Ακόμα θα είναι η σελίδα μου του Facebook. Ε, το Facebook page μου κάτω στο description. Αφήστε ένα like εκεί. Μαθαίνετε πάντα πότε ανεβαίνουν τα review. Και μπορείτε να τα δείτε την κατάλληλη στιγμή. Σα ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Είμαι ο Reaper. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Show so... oh.